Ο Σοκράτης στα ιστορικά κλασικά χρόνια ρωτήθηκε «Εσφαιροειδής εστίν ο κόσμος έφη», δηλαδή «Ο κόσμος έχει σχήμα σφαιρικό» και εκείνος απάντησε με ένα υπονοούμενο «Ουχ, υπερέσκυψα», δηλαδή «Δεν έσκυψα τόσο πολύ». Είμαι ο Βασίλης Αδαμίδης, αυτό είναι το «Είδεν άστεα». Είμαστε στο σκαμνέλι Ζαγοροχωρίων και πάμε να πάρουμε μία εικόνα το τι θα δούμε σήμερα. Τα χωριά του Ζαγορίου δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στη χώρα μας. Είναι τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Ωστόσο, έχουν ένα κοινό παρονομαστή, τον σεβασμό προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με έμφαση την πέτρα και το ξύλο. Θα αφιερώσουμε δύο επεισόδια σε αυτή τη μεριά της χώρας μας, στα βουνά της Πίνδου, και πιστεύω να πάρουμε μια καλή γεύση από τα Ζαγοροχώρια και την ευρύτερη περιοχή. Πρώτη μας στάση, το χωριό Σκαμνέλι, το οποίο βρίσκεται 54 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα σε ύψος 1180 μέτρων. Παρόλο που έχει εγκαταστάσεις για διαμονή και φαγητό, δεν είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Πάρα πολύ κακός βεβαίως. Για πάμε. Όπως σε πολλά χωριά εδώ, έτσι και σε αυτό, δεν γνωρίζουμε πότε μπήκε η πρώτη πέτρα σε σπίτι. Πολλοί εικάζουν ότι αυτό έγινε τον 16ο αιώνα από την συγχώνευση μικρών ποιμενικών συνοικισμών και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε τον 17ο και τον 18ο αιώνα, όταν πολλοί κάτοικοι του μετανάστευσαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου και απέκτησαν πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Το χωριό δυστυχώς κάηκε το 1912 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και πολύ αργότερα γνώρισε και το μένος της ναζιστικής Γερμανίας, του Τρίτου Ράιχ. Αυτός είναι ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, και όπως βλέπουμε εδώ και στην επιγραφή, λέει «Ανιγέρθη εκ βάθρων τη συνδρομή των απανταχού σκαμνελιτών Ιούλιος 1933», παρακαλώ. Σε αυτές τις δύο καταστροφές,
χάθηκαν μερικά εξαιρετικά δείγματα της υπηρώτικης αρχιτεκτονικής και το χωριό δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να στηθεί και πάλι στα πόδια του. Απέναντι ακριβώς βλέπουμε και την Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής με την υπέροχη θέα στο βουνό της Τύμφης. Φύγαμε για Καπέσοβο. Εδώ που οδηγούμε για να πάμε από το Σκαμνέλι στο Καπέσοβο, θα κάνουμε και μια μικρή στάση στο Τσεπέλογο για να το δούμε. Θα ήθελα να σας πω λιγάκι για τους δρόμους, οι οποίοι πάρα πολύ θα περιμένετε ότι είναι σε κακή κατάσταση, όμως δεν είναι έτσι, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Βέβαια θα έλεγα ότι σε πολλά σημεία του δρόμου λείπει ο φωτισμός, καθώς ο δρόμος είναι στην κυριολεξία στην άκρη του γκρεμού και με μια στραβοτιμονιά κινδυνεύεις να βρεθείς σε χαράδρα εκατοντάδων μέτρων ύψος. Εδώ λίγο οι υπεύθυνοι θα πρέπει να το προσέξουν λίγο αυτό και να βάλουν και κάποιες, τουλάχιστον κάποιες υποτυπώδες μπάρες ασφαλείας. Πριν πάμε στο Καπέσοβο, κάναμε μία στάση στην πρωτεύουσα του κεντρικού Ζαγορίου, το όμορφο Τσεπέλογο, κτισμένο τον 16ο αιώνα παρακαλώ. Είναι πολύ γνωστό για τις γιορτές που γίνονται εδώ, κυρίως τον Αύγουστο μήνα και έρχονται εδώ από όλα τα ζαγοροχώρια. Και ακριβώς μπροστά μου βλέπουμε και το κεντρικό ρολόι εδώ στην πλατεία, το οποίο και αυτό κτίστηκε τον 16ο αιώνα, και στην αρχή λειτουργούσε με βαρύδια παρακαλώ. Ο μηχανισμός του, κούρτιζαν τα βαρύδια, ανεβοκατέβαιναν και λειτουργούσε. Έχει περίπου 30-40 χρόνια, το οποίο και εξυγχρονίστηκε και λειτουργεί με κλασικό μηχανισμό. Κοιτάξτε κτίριο, τσούφλιο φαρμακείο, 1874 παρακαλώ, εδώ στο κεντρικό Ζαγόρι, στην πρωτεύουσα στο Τσεπέλογο. Μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μαθαίνετε τα νέα μας, το πού ταξιδεύουμε, βιντεάκια από τα γυρίσματα και φυσικά να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς κερδίζοντας πλούσια δώρα, προσφορά από τα καταστήματα Phone Club. Thank you.
Αυτό είναι το Βραδετό, το υψηλότερο χωριό των Ζαγορίων σε υψόμετρο 1340 μέτρων, παρακαλώ, στις πλαγιές του όρου Στύμφη. Ήσυχο, γαλήνιο, ταυτόχρονα όμως επιβλητικό. Πάμε να το περπατήσουμε λίγο. Σε όλα τα ζαγοροχώρια βεβαίως κυριαρχεί το νερό και σε κάθε χωριό θα δείτε και από μία πέτρινη πηγή, έτσι και αυτή είναι εδώ ακριβώς. Πω πω, παγωμένο είναι το νερό. Πάμε προς την πλατεία. Η κεντρική εκκλησία του Βραδετού, η οποία είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου, πριν από 2 αιώνες κτισμένη και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου με το τριήμερο πανηγύρι της να είναι το πλέον ξακουστό σε όλα τα Ιωάννινα. Αν και το υψόμετρό του το καθιστά λιγάκι δυσπρόσιτο, ο νότιος προσανατολισμός του δεν επιτρέπει μεγάλες χιονοσκεπείς περιόδους και το καθυστερημένο καλοκαίρι ευνοεί την βοσκή έως αργά τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα βεβαίως να ευνοείται συνολικότερα η κτηνοτροφία. Εδώ είμαστε μπροστά στην ταμπέλα που λέει «Σκάλα Βραδετού». Είναι η περιβόητη, η περίφημη σκάλα Βραδετού, την οποία θα την διασχίσουμε έστω λιγάκι στη συνέχεια. Αυτές τις ταμπέλες εδώ είναι για τους τολμηρούς περιπατητές, παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε τη θέση Αυγερινός, 1,5 ώρα από εδώ που είμαστε. Η περίφημη αλπική λίμνη Δρακόλιμνη, 6 ώρες από εδώ. Και η Γκαμίλα, η οποία είναι η κορυφή των βουνών εδώ της Στύμφης, είναι 6,5 ώρες, παρακαλώ. Και βλέπουμε εδώ και το Μπελόι, τη θέση Μπελόι, η οποία είναι μόλις 35 λεπτά, και μπορούμε από εκεί να θαυμάσουμε και το φαράγγι του Βίκου. Βέβαια, εμείς θα το θαυμάσουμε από άλλη μία περιοχή, η οποία είναι η Οξιά, από την οποία λέγεται ότι έχουμε καλύτερη θέα. Εκεί θα πάμε στη συνέχεια. Όποιος πιστός, ας προσέλθει να κάνει αυτά τα μονοπάτια. Thank you.
Αυτή εδώ είναι η περίφημη σκάλα του Βραδιτού, η οποία σας έλεγα λίγο πριν, ένα περίτεχνο καλντερίμι είναι στην ουσία, το οποίο έκανε για να κατασκευαστεί 20 χρόνια και χρησιμοποιήθηκαν αυτόχθονες πέτρες και φυσικά οι μάστορες που το κάνανε είχαν σίγουρα ταλέντο. Να πούμε ότι η σκάλα αυτή ενώνει το χωριό Βραδετό με το Καπέσοβο και κτίστηκε περίπου το 18ο αιώνα. Ο δρόμος δε που συνδέει το Καπέσοβο με το Βραδετό, η άσφαλτος δηλαδή αυτή που διασχίσαμε, έγινε μόλις επί Χούντας, το 1970 παρακαλώ. Και βεβαίως σήμερα αποτελεί μια πολύ ωραία διαδρομή για τους περιπατητές, για τους ανθρώπους που αρέσκονται σε αυτές τις ορεινές διαδρομές. Για σκεφτείτε όμως εκείνα τα χρόνια πόσο δύσκολη ήταν η ζωή σε αυτά εδώ τα χωριά. Πριν συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας, μία στάση στη Φάρμα Μπεκιάρη για να προμηθευτούμε ολόφρεσκα αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Σε ελάχιστο χρόνο από τη φωλιά, στο καλάθι και κατευθείαν στο ψυγείο μας. Τώρα τα αυγά της Φάρμας Μπεκιάρη και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα και τη νέα υπηρεσία Egg Delivery. Αποφύγετε ταλαιπωρία, κουβάλιμα και σπασίματα. Τηλεφωνήστε τώρα. Ό,τι καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Ήρθαμε λίγο δυτικότερα από το Τσεπέλοβο, αυτό είναι το Καπέσοβο, 43 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, 1100 μέτρα υψόμετρο. Βρίσκεται ακριβώς στην άκρη της Μεσαριάς. Πολλά πέτρινα σπίτια υπάρχουν εδώ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα, πολλοί καπεσοβίτες διακρίθηκαν ως ζωγράφοι, μπογάδες στην τοπική διάλεκτο, αλλά και ξυλογλύπτες, και πολλές από τις εκκλησίες και των ζαγοροχωρίων, αλλά και της Υπήρου γενικότερα, είναι φτιαγμένες από τα χέρια τους, από τα χέρια των καπεσοβίτων τεχνητών. Στην κεντρική πλατεία στο Καπέσοβο είμαστε, απέναντι ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, κτισμένη το 1793 παρακαλώ. Έχουμε το καφενείο Ο Εξώστης του Στέφανου και από ό,τι μαθαίνω έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού. Για πάμε! Καλώς ήρθες, Βασίλη, στα ωραία μέρη μας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είσαι ο. Είμαι ο Γιώργος. Γιώργος. Είμαι από το Καπέσοβο εδώ. Είσαι Καπεσοβίτης, ναι, μόνιμος κάτοικος. Μόνιμος κάτοικος, όχι. Όχι. Το χειμώνα Σαββατοκύριακο ανεβαίνω. Το χειμώνα, πού μένεις, Γιάννα. Γιάννα. Μόνο το καλοκαίρι εδώ πιο πολύ. Καλά, οι περισσότεροι ζαγοροχωρείτες στα Γιάννα. Μόνιμοι είναι 8 άτομα, ξέρετε. Έτσι, 8 άτομα πληθυσμό στο Καπέσοβο. Στο Καπέσοβο καθημερινές.
θέλουν. Ναι. Γέμιζε με νερά τη βροχή και του χιονιού. Είχαν υδρορροές από πάνω εδώ από τη σκεπή. Α, μάλιστα. Και έπεφτε μέσα το νερό και το χρησιμοποιούν και το χιόνι. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Είναι γύρω στα 350 με 400 χρόνια. Το 16ο αιώνα. Μπράβο, ναι. Και όπως σας είπα, τη χρησιμοποιούσαν και για να πίνουν και για τις άλλες ασχολίες ο τόπος τότε. Πόσα μέτρα είπες? Είναι γύρω στα 14. 14 μέτρα, ε! Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς. Και πώς είναι κατασκευασμένο? Λοιπόν, το υλικό του είναι το κουρασάν. Κουρασάν, ε! Κουρασάν. Όχι κουρασάν γαλλικό. Όχι το κουρασάν. Κουρασάν, λοιπόν. Το κουρασάν, μπράβο. Το οποίο τι είναι? Αυτό ήταν από ασπράδι αυγού, τριμμένο κεραμίδι, ποταμίως όμως και έβαζαν και τρίχες από ζώα. Όλο αυτό μαζί. Όλο αυτό μαζί, ναι. Όλη αυτή η συνέρεση, η περίεργη συνέρεση. Καλά, το ασπράδι αυγού, τόσα πολλά ασπράδια. Έτσι είναι και τα γεφύρια. Τα περισσότερα γεφύρια έχουν ασπράδι αυγού, ε! Ασπράδι αυγού, βέβαια. Γι' αυτό έχουν και αυτό το χρώμα το άσπρο. Μπράβο, ναι. Πρωτεϊνούχα τα γεφύρια. Ναι. Τρία από τα πολλά γλυκά του κουταλιού που φτιάχνουμε εδώ, Γιώργο. Φτιάχνουμε τώρα κι άλλα. Η μαμά, Ωραία. Έχουμε έτοιμα, ναι. Έτσι. Καλά, το γλυκό του καρύδι πώς το φτιάχνουμε, βρε Γιώργο? Το φτιάχνουμε και από αυτή την καρυδιά εδώ, ίσως. Α, έτσι. Καρύδα, ναι. Παίρνουμε δηλαδή το καρυδάκι και το φτιάχνουμε. Για να δοκιμάσω, βρε Γιώργο μου, το καρύδι, είμαι περίεργος. Μια πραγματική απόλαυση να πίνεις το καφεδάκι σου εδώ στην πλατεία στο Καπέσοβο, αγναντεύοντας τη Μεσαριά. Στην υγεία σας! Ολόκληρη Ήπειρος είναι γνωστή για τα πέτρινα γεφύρια της που στέχουν αγέροχα ανά τους αιώνες για να θυμίζουν την τέχνη των Ηπειρωτών. Άλλα είναι περισσότερο γνωστά, άλλα είναι λιγότερα. Τούτο εδώ θα έλεγα ότι είναι στα περισσότερα κάρτ ποστάλ. Είναι το γεφύρι του Κουκόρη. Για πάμε! Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι ύψους 13 μέτρων και μήκους 24. Είναι γνωστό και ως το γεφύρι του Νούτσου, καθώς το όνομα του οφείλει στον ευεργέτη του, τον Νούτσο τον Κοντοδήμο από το Βραδετό, ο οποίος χρηματοδότησε στην ουσία την κατασκευή του. Θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο γεφύρι βρίσκεται ακριβώς δίπλα από έναν εντυπωσιακό βράχο και αν δούμε ακριβώς απέναντί μου, υπάρχει και μία σπηλιά. Είναι η σπηλιά στην οποία λέγεται ο θρύλος ότι κρυβόταν ο λίσταρχος Νταβέλης με άλλους δύο ληστές. Λίσταρχος Νταβέλης βεβαίως από την περιοχή της Αττικοβιωτίας έφτασε μέχρι εδώ για να κρυφτεί όταν τον κυνηγούσαν οι έμπειροι ιχνηλάτες. Ήταν μία περίοδος όπου ευδοκιμούσε γενικότερα το φαινόμενο της ληστείας.
ρόδεντροι. Δεν είναι τυχαία από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς εδώ στο κεντρικό Ζαγόρι. Γιατί αυτό? Είναι φωτογενές, έχει πολύ εύκολη πρόσβαση από το κεντρικό δρόμο των Ασπραγγέλων, έχει πέτρινα αρχοντικά και καλντερίμια με ομαλή κλίση και έτσι εύκολη η περιήγησή του μέσα στο χωριό. Είναι στα 1069 περίπου μέτρα υψόμετρο, 34 χιλιόμετρα μόλις από την πόλη των Ιωαννίνων. Το όνομά του το οφείλει σε ένα δέντρο το οποίο ήταν ακριβώς στην πλατεία του χωριού μέχρι το 1840 παρακαλώ. Μέχρι το 1753 είχαμε τρεις συνοικίες, τον Άγιο Γιώργιο, τον Άνω Μαχαλά και τη Σβίτσας, και αυτοί οι τρεις συνοικισμοί συνενώθηκαν και έτσι φτιάξαμε το Μονοδέντρι. Ένα μέρος το οποίο πραγματικά θα σας μαγέψει. Αυτός είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου, 18ου αιώνα. Το ταξίδι μας συνεχίζεται, ωστόσο ας αλλάξουμε τη θήκη στο κινητό μας και να προμηθευτούμε τα απαραίτητα για τη συνέχεια. Ακουστικά, φορτιστή, βάση στήριξης και φυσικά power bank για να μην μείνουμε ποτέ από μπαταρία. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα τα βρείτε σε ένα κατάστημα phoneclub.gr σε όλη την Ελλάδα. Πριν πάμε στο φαράγγι του Βίκου, ήθελα να κάνουμε μια στάση εδώ για να δείτε ένα μοναδικό φαινόμενο, το πέτρινο δάσος. Για πάμε! Τι είναι το πέτρινο δάσος? Κοιτάξτε εδώ, ασβεστολιθικοί βραχώδες σχηματισμοί που αποτελούνται από πέτρες η μία πάνω στην άλλη, λες και τις έχει τοποθετήσει ανθρώπινο χέρι. Ηλικία, τότε που κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι στη γη, 165 εκατομμύρια έως 35 εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο αέρας σε συνδυασμό με την βροχή έχουν φέρει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε και κάποιους σχηματισμούς οι οποίοι δυστυχώς δεν αντέξαν στο χρόνο.
θέα προς το Βίκο και το Φαράγγι του Μεγάλου Λάκου είναι καταπληκτική. Φύγαμε για εκεί. Αναζητώντας την καλύτερη θέα για το Φαράγγι του Βίκου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, στην θέση Οξιά. Αφήσαμε το αυτοκίνητο εδώ στο πλάτωμα και σε 100 μέτρα το χάος. Πάμε! Απίστευτο. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτυπώσει η κάμερα την απίστευτη θέα, αλλά κοιτώντας κάτω, κυριολεκτικά σου κόβεται η ανάσα από το βάθος της Χαράδρας. Και όταν ακούμε τη λέξη Φαράγγι, έρχονται πολλά στο μυαλό μας, όπως αυτό της Σαμαριάς, όπως αυτό του Grand Canyon της Αριζόνα στην Αμερική. Ωστόσο, αυτό που κατέχει το ρεκόρ Guinness είναι αυτό εδώ, το Φαράγγι του Βίκου. Ακούστε νούμερα και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. 1100 μέτρα στο στενότερο σημείο του και ταυτόχρονα 900 μέτρα βάθος. 12 χιλιόμετρα μήκος και μέγιστο ύψος 1200 μέτρα. Βεβαίως είναι προστατευόμενη η περιοχή και απαγορεύεται και η κτηνοτροφία και η υλοτομία. Αυτή η ταμπέλα μας προειδοποιεί. Προσοχή κίνδυνος, η διέλευση γίνεται με δική σας ευθύνη. Και αν κοιτάξετε αυτό το μονοπάτι, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Όσοι τολμηροί, προσέλθετε. Γεια σου, Ελένη μου! Καλώς ήρθες, Βασίλη Στάνο Παιδινά,
στο εστιατόριο Σκατζόχυρος. Καλώς σας βρήκα, Ελένη. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές μας ότι μετά από μια συναρπαστική περιπλάνηση εδώ στα Ζαγοροχώρια, στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στο κεντρικό Ζαγόρι, καταλήξαμε σε ένα χωριουδάκι το οποίο λέγεται Άνω Παιδινά. Το οποίο δεν είναι πολύ μακριά από τα Γιάννηνα. Όχι. Πόσο είναι, 34 χιλιόμετρα. 34 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά, είναι ένας έτσι δημοφιλής, θα λέγαμε, προορισμός, λόγω και της σκοτεινής απόστασης από τα Ιωάννινα. Και θα κλείσουμε με τι άλλο, με γαστρονομία. Ελένη μου, έτσι, να πάρουμε και μια εικόνα από τα εδέσματα και την παραδοσιακή, θα έλεγα έτσι, γαστρονομία της περιοχής. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μας αφήσεις τη συνταγή, θα μας κάνεις δύο πραγματάκια θέλω να σε ρωτήσω. Η μία είναι από πού κατάγεσαι και δεύτερον, αν εσύ προσωπικά ασχολείσαι με τη μαγειρική εδώ ναι. Στο εστιατόριο. Πες μου. Είμαι από Αθήνα. Αθήνα, περιοχή. Θησίο. Α, στο Θησίο, κέντρο, μοναστηράκι, εκεί Θησίο. Εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και εδώ πώς βρέθηκες στα Ζαγοροχώρια, βρέθηκα. Εδώ βρέθηκα, είναι ο σύζυγος εδώ. Α, είναι ο σύζυγος. Νιφούλα, νιφούλα εδώ πέρα. Να σου πω, σου συμπεριφέρονται καλά εδώ. Ναι. Έχεις χρόνια εδώ, πόσα καιρό είσαι. Είμαι 10 χρόνια. Α, τα τελευταία 10 χρόνια είσαι εδώ στο εστιατόριο, φαντάζομαι. Στο εστιατόριο και στο ξενοδοχείο. Α, και στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραία. Το πύριον και μαγειρεύω, ο γιος μου μαγειρεύει, ο Κωνσταντίνος. Ο γιος μαγειρεύει. Ασχολούμαστε και δύο, και οι δύο με συνταγές δικές μου. Α, αποκλειστικά με συνταγές δικές σου. Πολύ ωραία. Θα γράψεις κανένα βιβλίο συνταγών, Ελένη μου, ή έχεις βγάλει ήδη. Στο μέλλον. Στο μέλλον, ωραία. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και καλά, σένα και στο γιο σου, στον υπέροχο αυτό χώρο, τον Σκατζόχυρο, εδώ στα Άνω Παιδινά. Λοιπόν. Πες μου, Ελένη μου, ευθύς αμέσως, τι συνταγή θα μας κάνεις. Βλέπω κρέας. Τι κρέας είναι αυτό? Είναι χοιρινό. Ναι. Λεμός. Λεμός χοιρινό, ε. Πολύ μαλακό. Πολύ μαλακό. Και βλέπω και μια γάστρα, θα το κάνουμε στη γάστρα. Υλικά βλέπω αρκετό λεμόνι εδώ πέρα, ε. Πώς θα το κάνουμε? Είναι λεμόνι και πορτοκάλι. Α, είναι μαζί. Λεμόνι, πορτοκάλι. Τα δύο εσπεροειδή μας. Τριμμένο πορτοκάλι και λεμόνι. Α, μάλιστα. Εδώ τι έχουμε? Μουστάρδα. Μουστάρδα. Μέλι. Μέλι. Σκόρδο, αλάτι, πιπέρι. Α, τα έχεις βάλει μαζί αυτά, ε. Ναι, γιατί θα τα βάλουμε μέσα στο χοιρινό. Α, να θα το μαριναρουμε. Ναι. Κατάλαβα. Και θυμάρι. Και θυμάρι. Αλάτι, αλάτι και, και πιπέρι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Ελένη μου. Έλα λίγο από εδώ. Λιπάκι το αφήνουμε πάνω, το βλέπω. Αφήν. Δεν το βγάζεις. Θέλεις να το νοστιμήσουμε περισσότερο. Το λιπάκι ναι. Βγάζει αυτό το την περισσότερη νοστιμάδα. Βεβαίως προσθέτει και θερμίδες, αλλά αυτό άμα φάμε αυτό το φαγητό, το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, είναι για πάμε να συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε εδώ το μασάζ μας. Βατσέλη μου, θα μου δώσεις το πορτοκάλι. Βεβαίως, το πορτοκάλι μας. Αυτό εδώ, έτσι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Το βάζω στο ψυγείο και την άλλη μέρα, στο φούρνο. Το μεσημέρι, το βγάζουμε και θα ψηθεί για 5 ώρες. Σε τι θερμοκρασία? Στην αρχή για 2 ώρες, στους 120 βαθμούς. Τόσο χαμηλά, ε. Α, θέλουμε να σιγοψηθεί από μέσα, ε. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά, για άλλες 2 ώρες στους 150. Αυξάνουμε λίγο. Και μετά? Και μετά στους 175. Και τελειώνουμε 175 για να ξεροψηθεί. Τέλεια. Να λοιπόν, πάρει χρώμα. Το σκεπάζουμε για να μην περιμένουμε εμείς μία ολόκληρη ημέρα και άλλες 5 ώρες για να ψηθεί. Έχουμε ένα έτοιμο, έτσι δεν είναι? Ωραία. Πάμε λοιπόν να το φέρουμε. Θα σας το σερβίρω και θα μου πείτε. Θα μας το σερβίρει σε λίγο. Πάμε να το φέρουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Thank you.
Λοιπόν, Ελένη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βλέπω και γλυκά του κουταλιού πίσω, ε. Ναι. Και γλυκά του κουταλιού, ναι. Και μαρμελάδες. Α, κάνεις και μαρμελάδες. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές συνταγές. Πλουραλισμός στις συνταγές, Ελένη μου. Έτσι, λοιπόν, να είσαι καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά, να μας δείξεις και άλλες υπέροχες συνταγές. Και ελπίζω να φεύγοντας να μου δώσεις και μερικές για να δώσεις και στη σύζυγο να μου κάνει κανένα φαγητό, έτσι. Όχι μόνο τα έτοιμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας αυτά τα περίπου 45-50 λεπτάκια της ώρας. Ελπίζω να μου χορτάσατε πίνδο, να μου χορτάσατε ζαγοροχώρια. Το ταξίδι μας δεν τελειώνει βέβαια εδώ, θα συνεχιστεί εδώ από τα Άνω Παιδινά, όπου θα επισκεφτούμε την Κόνιτσα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Να μου είστε καλά.